72 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την 22 Αυγούστου 1944, όταν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής έκαψαν τα χωριά του κέντρου στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Ολοκαυτώματος, στο οποίο θυσιάστηκαν 164 αγωνιστές, έγιναν στο Γερακάρι Αμαρίου, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου. Εκδηλώσεις όπως τη σημερινή είναι μια επένδυση στη συλλογική μνήμη, στην αξιοπρέπεια και στο φρόνημα του λαού μας. Είναι μια επένδυση στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία. Είναι μια οφειλόμενη τιμή στους ανθρώπους που σε δύσκολες περιόδους με το αίμα τους συνέβαλαν στην εθνική ανεξαρτησία και στην κυριαρχία της χώρας. Συγκεντρωθήκαμε φέτος στο Γερακάρι να τιμήσουμε τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος κατά τραγικά γεγονότα του 1944 και βεβαίως να τιμήσουμε τη μνήμη τους, την οποία η καλύτερη τιμή σε αυτό είναι να την κρατάμε ζωντανή, να μαθαίνουν οι νεότεροι από τους παλιότερους, να προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να διεκδικούμε τα δίκαια του λαού μας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε αρχιερατικό μνημόσυνο και επιμνημόσυνη δέηση, ενώ τη σκυτάλη πήρε η αμαριώτικη παρέα. Αποδώσαμε τιμές και δόξα σε εκείνους που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Θα ήθελα να ζητήσω από την ελληνική πολιτεία να κάνει επιτέλους αυτό που πρέπει για να δικαιωθούν και οι ψυχές εκείνων που πολέμησαν και ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Τα χωριά του κέντρου που λελετήθηκαν από το γερμανό κατακτητή ήταν το Γερακάρι, το Άνω Μέρος, ο οικισμός Γουργούθη, το Καρδάκι, ο Σμιλές, οι Βρύσες, οι Δρυγές και η Κρυαβρύση.